Καλησπέριζω την ομαδάρα σε άλλο ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι και σήμερα θα σας πω κάποιους τρόπους και κάποια πράγματα που είδα που μπορείς να την περάσεις λίγο και πολύ καλύτερα στο στρατό. Προφανώς αυτό το βίντεο δεν θα έχει να κάνει τόσο για τα βίσματα που απλά είναι δίπλα από το σπίτι τους και δεν πατάνε ποτέ, γιατί αυτοί δεν νομίζω να έχουν κάποιο θέμα. Θα πω όμως για κάποιους άλλους που δεν έχουν και έχουν πάει μακριά από τα σπίτια τους και μπορεί να το βλέπουν τώρα είτε μέσα από το στρατό, γιατί θυμάμαι κάποιες στιγμές ειδικά πώς ήταν η ψυχολογία, το έχω πει και στα προηγούμενα βιντεάκια, και κάποιες φορές κορυφώνεται αυτή η αρνητική ψυχολογία και ψάχνεις διάφορα βιντεάκια, οπότε αυτό το βίντεο είναι για σας ή για αυτούς που θέλουν να μπουν και είναι λίγο αγχωμένοι. Ωραία, υπάρχουν πράγματα τα οποία πάλι όταν δεν γνωρίζεις που πας, τι κάνεις, γενικότερα περνάς χειρότερα. Δηλαδή τι εννοώ, ότι άμα εγώ τώρα πήγαινα που τα ξέρω, θα περνούσα σίγουρα ένα 20-30% καλύτερα με τα ίδια δεδομένα. Λέω ακριβώς, να μου τύχαιναν ακριβώς τις ίδιες περιπτώσεις με τότε, επειδή ξέρω πράγματα και ξέρω πώς να φύγω κάποιες κακοτοπιές ή τι να κάνω για να μπορέσω να περάσω καλύτερα και να έχω καλύτερη ψυχολογία. Οπότε πάμε τώρα σε αυτά. Έχω πει κάποια πράγματα στα άλλο βιντεάκια, όμως τώρα θα είμαι πολύ πιο ξεκάθαρος και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο πράγμα, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν είχα εγώ τότε, είναι, όπως είναι και πάντα, τα λεφτά. Ωραία. Ξαναλέω, θα μιλήσω και για βίσματα λίγο πιο μετά, δηλαδή τι μπορείτε να κάνετε και ενώ έχετε μπει στο στρατό, αλλά στο πάμε. Ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτό και θα σας πω ένα θέμα, ότι ας πούμε έχετε πάει στο οπουδήποτε μακριά από το σπίτι σας ή δεν ξέρω τι και δεν περνάτε ωραία ή τέλος πάντων βαριέστε και όλα αυτά που περνάμε στο στρατό. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό πριν μπει στο στρατό ή και ακόμα αν έχεις μπει, γιατί όλα αυτά που θα σας πω είναι και για όταν είσαι μέσα, είναι τα λεφτά. Ωραία, δυστυχώς. Τι τα λεφτά, τι εννοείς με τα λεφτά. Άμα έχεις λεφτά, ωραία. Γιατί τα λεφτά θα σε διευκολύνουν πάρα πολύ. Και θα εξηγήσω και όσα περισσότερα μπορείς, έχεις ή μπορεί να σου διαθέσουν ή έχεις δουλέψει και έχεις στην άκρη οτιδήποτε. Εγώ δεν είχα τίποτα από όλα αυτά, δυστυχώς τότε. Και είχα πέσει, γιατί το ξαναλέω, τώρα κάνω το βίντεο, δεν ξέρω πώς θα το βλέπετε αυτό, αλλά είμαστε μέσα στον κορονοϊό και είναι και τώρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και τότε ήταν, τότε που είχε γίνει τα capital controls και όλα αυτά, και ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους. Όμως αυτό που θέλω να πω με τα χρήματα είναι ότι σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη και στο στρατό. Και μπαίνω στην ουσία. Πρώτον, άμα πας εκεί πέρα, υπάρχουν δύο τρόποι, να βρεις σπίτι έξω, ωραία. Σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι αρκετά οικονομικά, αν είσαι σε κάποιο χωριό ή κάτι, να βρεις ένα σπίτι φτηνό και θα σας πω γιατί να βρεις σπίτι. Ή ένα άλλο που έχουν κάνει κάτι ή κάναν κάποια φιλαράκια μου είναι να μπουν μέσα σε σπίτι να τους φιλοξενήσει κάποιος φίλος τους που μένει εκεί φοιτητής ή οτιδήποτε, μπορεί να είναι λίγο πιο μακριά και να του δίνουν κάτι ή και τίποτα, είναι φίλοι καλοί. Και όταν το δηλώσεις μέσα, αυτό γι' αυτό το λέω, πρέπει να το δηλώσετε με το που μπείτε μέσα, το λέω, να πας να το δηλώσεις, αυτομάτως θα πρέπει να σε αφήνουν να βγαίνεις έξω όταν δεν έχεις υπηρεσία. Δηλαδή το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, άμα δεν έχεις υπηρεσία, υποχρεούνται να σε αφήσουν να βγεις και να πας στο σπίτι σου, να κοιμηθείς, να οτιδήποτε. Αν το θες και εσύ βέβαια, έτσι, είναι υποχρεωτικό δηλαδή ότι σώνει και ντε θα σε αφήσουν, αν θες μπορεί να κοιμηθείς και μέσα. Εγώ αυτό θυμάμαι από τα παιδιά που ήταν τα σπίτια τους κοντά. Πρέπει όμως να το δηλώσεις ότι έχεις εκεί κατοικία, αλλιώς δεν μπορείς να βγεις, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι. Αυτά όμως που σας λέω, γι' αυτό κάνω αυτό το βιντεάκι πιο πολύ, δεν τα λένε γενικά. Δεν ξέρω γιατί δεν θέλουν να βγαίνουν, δεν θέλουν να παίρνουν αέρα, δεν ξέρω γιατί, δεν τους ενδιαφέρει και δεν τα λένε. Δεν τα λένε. Και εγώ τα μάθα στην πορεία. Αν έχεις σπίτι εκεί, είτε κάποιου φοιτητή και να σε δηλώσει ότι μένεις εκεί, είτε πας και νοικιάς σπίτι, θα βγαίνεις έξω και θα κάνεις ένα μπάνιο. Δεν συγκρίνεται με το να είσαι. Εγώ ήμουν 3-4 μήνες μέσα στο στρατό, μέσα στα μπάνια, μέσα στα αυτά. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά να βγαίνεις, έστω και αν σε πηγαίνει με υπηρεσίες και αρκετές μέρες μέσα, αυτή τη μία φορά που θα βγεις θα νιώσεις άλλος άνθρωπος. Αυτό όμως απαιτεί λεφτά. Οκ.
Αυτό είναι για μένα το πρώτο. Μπορείς όμως και να την παλέψεις και χωρίς πολλά λεφτά. Σκεφτείτε το που σας λέω, αν είναι κάποιος φίλος σας, φοιτητής, γνωστός του πατέρα, κάτι, και πας και το δηλώσεις όμως. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η διαδικασία ακριβώς. Πρέπει να δηλώσεις ότι έχεις σπίτι εκεί και μένεις. Και μετά σου το πας και το δηλώνεις και μέσα στο στρατό. Αυτό είναι νόμιμο, δεν είναι κάτι παράνομο και μπορούν να το κάνουν όλοι. Αυτό είναι για μένα το πρώτο, γιατί το να πηγαίνεις σε ένα σπίτι, εγώ θυμάμαι ήμουν 3 μήνες μέσα, ξέρω, και πήγα μετά σε ένα φίλο μου, στοιχείο που ήμουν, και είδα και βλέπα, ω, σαλόνι, ω, καθαρά πράγματα, ω, μπάνιο καθαρό, μια πετσέτα, δηλαδή, σου φτιάχνει πολύ την ψυχολογία, κακά τα ψέματα. Το δεύτερο είναι που ήταν κάποια παιδιά εκεί, πάλι εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, να έχεις αμάξι τότε, δεν μπορούσα, να έχεις ένα αυτοκίνητο, έτσι, και το αυτοκίνητο δεν απαγορεύεται. Τώρα δεν μιλάω γιατί τον πρώτο 20 μέρες, ένα μήνα, δεν ξέρω πόσο είναι που κάνεις την εκπαίδευση, εκεί οκ. Okay. Και πάλι όμως νομίζω ότι απαγορεύονται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όταν λοιπόν πας εκεί και μπορείς να φέρεις το αυτοκίνητο και να το βάζεις και μέσα σε περισσότερα στραπά. Δεν απαγορεύεται να φεύγεις δηλαδή με τα μάξι σου και να γυρίσεις. Πρέπει και αυτό όμως σε κάποιον να το έχεις πει για λόγους ασφάλειας. Δεν τα ξέρω πάλι καλά, αλλά μπορείς να το κάνεις. Και ακόμα και αν δεν τους το πεις, μπορείς να τα αφήνεις έξω αν δεν είσαι στα βουνά, έτσι. Πάντως όλοι το κάνουν αυτό, να το ξέρετε. Πάλι είναι κάτι που δεν λένε, δεν το λένε. Δηλαδή, θα μου πεις και τι να σου πούνε, άφερ τα μάξι σου. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ το είδα και μετά και μου έκανα απορία μετά από 3-4 μήνες, γιατί εγώ τους έλεγα δεν θα έφερνα αυτοκίνητο και έλεγα, καλά, έχεις τα μάξι εδώ. Λέει, ναι, γιατί να μην το έχω, ας πούμε. Και ήταν και άλλα αρκετοί φαντάροι που είχαν τα μάξι και τα βάζαν και μέσα. Και όποτε είχαν άδεια, δεν το περνάνε και έφευγαν όποτε ήθελα. Όποτε είχαν άδεια, να έξοδο, παίρναν τα μάξι τους και φεύγαν και γυρίζαν όποτε έπρεπε. Και αυτό σου κάνει άλλη ψυχολογία, γιατί μετά είχαμε βρει ένα φιλαράκι εκεί από το πτυχίο, δηλαδή που ήμουν εκεί που είχε αμάξι, και ένας άλλος που δεν ήταν από πτυχίο και το είχε φέρει, και κάναμε τη ζωή μας προς το τέλος όμως της θητείας, γιατί ήταν καλοκαίρι, παίρναμε τα αμάξι και πηγαίναμε παντού, ας πούμε. Πάλι αλλάζει ψυχολογία. Όλα αυτά θέλουν λεφτά, έτσι. Συν ότι άμα έχεις λεφτά τέτοιο, βγαίνεις έξω, κάνεις τα κουμάντα σου. Ο καθένας κάνει τι θέλει. Τώρα βέβαια είναι όλα κλειστά, αλλά και πάλι. Κινείσαι διαφορετικά. Οπότε αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ξέρω ότι μπορεί να μην μπορεί όλοι να το κάνουν, όμως μπορεί να βολευτείτε να είστε 2-3 φαντάροι, ας πούμε. Εγώ σας λέω τώρα και κάποιες λύσεις και να πείτε να φέρετε ένα αμάξι να το πληρώσετε όλοι. Εννοώ τα έξοδα, αν περισσεύει, αν υπάρχει κάποιο αμάξι που είναι διαθέσιμο από κάποια οικογένεια ή δικό του, και να πληρώνετε τα έξοδα και να βγαίνετε όλοι μαζί ή κάπως να το κάνετε. Και αντίστοιχα και με το σπίτι το ίδιο. Αυτό κάναν πολλοί. Παίρναν ένα σπίτι, σκεφτείτε σε ένα χωριό, δεν βγαίνει και τόσο πολύ άμα το ψάξει λίγο. Παίρνει ένα σπίτι δια του 3, ξέρω εγώ, 3 άτομα, το μοιράζεσαι με τα συφάνταρα και βγαίνει μια φορά στο τόσο. Μία ο άλλος ή μαζί, ας πούμε, και πάλι έχεις το χώρο σου, είσαι πιο άνετα και δεν χρειάζεται να έχεις το δικό σου σπίτι δηλαδή, και έχεις συνήθως και στα χωριά και αυτά πάνω εκεί που είναι πολλά στρατόπεδα, είναι πιο φτηνά τα ενίκια, οπότε μπορεί να πληρώνεις, ξέρω εγώ, ένα 50 το μήνα, ένα 70 για του 3, για του 4 και τα έξοδα του σπιτιού. Πολλοί την πατάνε, εγώ σας το λέω, εγώ άμα είχα, πάλι δεν θα το, άμα είχα, ας πούμε, δουλέψει και είχα κάποια λεφτά ή μπορούσα να μου δώσουν κλπ. Δεν ξέρω πάλι αν θα το έκανα τότε. Τώρα θα το έκανα σίγουρα όμως με την νοοτροπία μου. Γιατί λέω, έλα μωρέ, θα περάσει ο καιρός. Ναι, αλλά ο καιρός πολλές φορές, και δεν το ξέρετε, αυτοί που με βλέπετε από μέσα από το στρατό, δεν περνάει. Έτσι θα περάσει πολύ πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Ανθρώπινα, να το πω έτσι. Από το να είσαι συνέχεια μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση συνέχεια. Μία άλλη λύση λοιπόν, πάμε παρακάτω, είναι να παίρνεις υπηρεσιακά, το είχα κάνει εγώ και αυτό. Και να σου κόβει ο διηγητής 24 ώρες. Αυτό για να το κάνεις όμως, εδώ προσέξτε ένα κόλπο. Αυτό είναι καλό κόλπο που θα σας πω, που πάλι επίσης το μαθάς στην πορεία. Εγώ επειδή είχα μια καλή σχέση με τον διοικητή, γιατί είναι τη σχέση τάξη, γιατί οι περισσότεροι είναι στριμμένοι και πας να τους πεις κάτι και τεινάζονται σαν μπινέζα πάνω. Και το ξέρω αυτό γιατί τα είδα. Ευτυχώς δεν μου τύχε σε μένα. Αλλά και αυτοί, όποιος και ο καλύτερος να είναι, δεν μπορούν να σου βγάζουν συνέχεια 24 ώρες. 24 ώρες τι θα πει, ότι αν δεν έχεις υπηρεσία πάλι εννοείται, φεύγεις το μεσημέρι και έρχεσαι την άλλη μέρα το πρωί. Και που κοιμάσαι, θα μου πεις ξενοδοχείο, Airbnb,
Αν δεν έχει σπίτι, έτσι. Οπότε ξεκουράζεσαι πάλι. Και αυτό όμως πάλι θέλει λεφτά, κάποια λεφτά. Ίσως όχι τόσο πολλά με τα προηγούμενα, γιατί να το κάνει μια φορά, δύο φορές το μήνα. Και δεύτερον, πρέπει να σου δώσει κάποιο 24 ώρες. Εκεί είναι συγκεκριμένη άδεια, πρέπει να γράψει χαρτί που δεν μπαίνουν οι διοικητές, βαριούνται, δεν γουστάρουν, δεν αυτό και δεν μπαίνουν καν περισσότεροι στον κόπο να το κάνουν. Ένα κόλπο λοιπόν για να το γράψουν είναι να πεις ότι θα έρθουν οι γονείς μου. Και εκεί, να ξέρετε, αυτό είναι ένα κόλπο στο στρατό και θα σας πω μια ιστορία εδώ που το κάνουν πολλοί, που όταν είναι για σένα, ας πούμε, πας και τους λες, θέλω κύριε διοικητά ή κάτι, αυτό το λες, ρε, και αρχίζουν οι φωνές και αυτά. Όταν τους πεις οι γονείς μου, να ξέρετε για κάποιο λόγο, όλοι φοβούνται τους γονείς, πώς φέρονται στα παιδιά, γιατί ίσως έχουν γίνει πολλά πράγματα, έτσι, και όλοι φοβούνται με δικαστήρια, με γνωστούς, με πολιτικούς, ελαδάρα, με χίλια πράγματα, και όταν ακούνε γονείς, αμέσως, δοκιμάστε το αυτό που σας λέω και θα το δείτε. Θυμάμαι ότι ήταν ένας διοικητής στην αρχή στην Τρίπολη, μας φώναζε, φωνές, χαμός, έκανε με όλη του τη δύναμη να πετάγονται οι φλέβες από εδώ. Και ένα παιδί και αυτά, και τον είχε στοχοποιήσει και του λέει αυτός, κύριε διοικητά, θέλω αυτό, θέλω, όχι, κάτι normal πράγματα του λέγε. Και παιδιά, μετά από 2-3 μέρες να τον βλέπετε μπροστά μας σαν γατάκι, με σκυμμένο το κεφάλι, για να λέει, παιδιά, άμα στεναχώρησα κάποιον, σας ζητώ συγγνώμη, μην παίρνετε τηλέφωνα, λέει, τους γονείς σας και κάνουν παράπονα. Λέγω, πού είμαστε, στο σχολείο, λέω, είμαστε σε κατασκήνωση. Κι όμως, λέει, μην παίρνετε, λέει, τους γονείς σας και κάνουν παράπονα, εντάξει, και εμείς μπορεί κάποια φορά να το παρακάνουν. Δηλαδή άρχισε άλλο τροπάριο, καμία σχέση με αυτό το τέτοιο που είχαμε δει. Σας το λέω να χρησιμοποιείτε, άμα τα βλέπετε πολύ σκούρα τα πράγματα, τους γονείς μας. Οι γονείς μου μου το είπαν αυτό. Θέλετε να πάρω το τηλέφωνο τους γονείς μου, γιατί μου είπαν αυτό. Εγώ γενικά, να το πω και αυτό, δεν είμαι τέτοιος. Δηλαδή, τώρα να πάρει τους γονείς μου ή δηλαδή, να το κάνω και αυτά. Μπορείτε να το πείτε όμως, άμα σας έχουν φέρει μέχρι εδώ, να το πείτε σαν απειλή. Γιατί εγώ τότε διαπέρνω τους γονείς μου σαν μωρό παιδί. Εγώ όμως τα λέω, εσείς να κάνετε αυτό που νομίζετε και θέλετε. Και εγώ δεν το έκανα αυτό. Αλλά δεν το έκανα γιατί μετά μου είχαν τύχει και κάποιοι διοικητές και αυτά που ήταν μια χαρά, έτσι. Από εκεί και ύστερα όμως, αν ζωρίσουν τα πράγματα, να πείτε για γονείς. Οπότε να γυρίσω πίσω στις 24 ώρες. Στις 24 ώρες λοιπόν για να σου δώσουν, θα πεις, έχει έρθει ο γονιός μου και θέλει να με δει. Θα μου δώσετε μια 24 ώρες. Όταν δεν έχεις υπηρεσία βέβαια, γιατί για να μην επιβαρύνεις και τους άλλους. Εγώ δεν μ' άρεσε να λέω ότι είμαι άρρωστος. Αυτό είναι άλλο πράγμα που θα το πούμε πιο μετά. Ή ότι και να κάνω ψέματα και να επιβαρύνω άλλους φαντάρους με υπηρεσίες δικές μου που έπρεπε να τις κάνω. Δεν είναι ωραίο αυτό και είσαι ζορισμένος πολύ. Οπότε μπορείτε να το κάνετε και αυτό με τις 24 ώρες και η δικαιολογία σας, αλλιώς δεν θα σας τη δώσει σχεδόν κανείς, είναι οι γονείς. Ήρθαν οι γονείς μου, ήρθε ο πατέρας μου. Θέλει να τον πάρω ένα τηλέφωνο, του πω ότι δεν με αφήνεται να βγω έξω. Εγώ σας λέω, δεν το έκανα αυτό, δεν χρειάστηκε και δεν το είχα και στο μυαλό μου. Τώρα τα είδα μετά αυτά. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω, πώς αντιδρούν στους γονείς. Και τα επεξεργάστηκα και πιο μετά. Αυτό που σας είπα τώρα τα λίγο μπερδεμένα πάλι, αλλά νομίζω στο τέλος κάπου θα βγούμε. Λοιπόν, τώρα λένε πολύ να λουφάρεις, ωραία, να κάνεις τον Κινέζο για να λουφάρεις. Το να λουφάρεις και να κρύβεσαι που λένε πολύ, που το έχω διαβάσει σε διάφορα φόρουμ, δεν βοηθάει τόσο πολύ, γιατί κάποιος θα σε πάρει χαμπάρι κάποια στιγμή. Ξαρτάται και αν είσαι σε στρατόπεδο με χιλιάδες φαντάρους, γι' αυτό το κάθε στρατόπεδο, παιδί, είναι διαφορετικό, το ξαναλέω. Γι' αυτό όλα αυτά που λέω, εκτός από κάποια που γίνονται σε όλα, κάποια άλλα δεν μπορούν να γίνουν παντού, έτσι, γιατί από στρατόπεδο σε στρατόπεδο, το ξαναλέω, διαφέρουν πάρα πολύ τα πράγματα. Οπότε, παιδιά, από θέμα λούφας, για μένα το καλύτερο πράγμα είναι να βρείτε μια ισορροπία. Είναι λίγο δύσκολο και να μην προτίθεστε για τα πάντα αυτό, γιατί μετά θα σας απαυτώσουν, και να μην λουφάρετε τελείως. Δηλαδή, ζυγίστε τα λίγο, δείτε μια δουλειά και πείτε αυτό, και okay, δεν με χαλάει να χαλάσω και λίγο την ώρα μας. Δείξω, να κάνω μια θέλη, να πω ότι okay, θα το κάνω εγώ, γιατί την επόμενη φορά, την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα, μετά από μια εβδομάδα θα υπάρχει μια χειρότερη δουλειά. Οπότε αν έχεις κάνει κάτι από την πρώτη δουλειά, μετά πολύ πιθανό να βάλουν κάποιους άλλους να κάνουν ή να πεις, ξέρω εγώ έκανα κάποια πράγματα που και αυτό σε κάποια στρατόπεδα δεν περνάει παντού.
Okay. Οπότε η λούφα ας είναι αυτό που λέμε να φυδιάζεις, θέλει και αυτό μαεστρία, δηλαδή τόσο όσο. Το άλλο που δεν ξέρω πώς μπορώ να το εξηγήσω είναι ότι είναι πολύ καλό στην ψυχολογία σου να έχεις να περιμένεις κάτι. Θα μου πείτε τι να περιμένεις. Να έχεις κανονίσει κάτι από πριν μπει στο στρατό κυρίως ή στις άδειές όταν βγαίνεις και να έχεις να περιμένεις κάτι δουλειά. Ας πούμε, εγώ δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω ακριβώς και ένα φιλαράκι μου τώρα που έχει μπει, είμαστε μουσικοί ας πούμε και είχαμε φτιάξει μια μπάντα, εκείνος τώρα έχει κάνει κάποιες δουλειές, εγώ τώρα πριν 6 χρόνια σας λέω, εγώ είχα φτιάξει μια μπάντα τέλος πάντων, είχαμε κάνει κάτι βίντεο κλιπ, δεν είχαν βγει ακόμα, είχα χαρά, δηλαδή ότι ήξερα ότι θα βγουν ένα βίντεο κλιπ μετά από 2 μήνες αφού του είχα μπει, 3 μήνες μετά άλλο βίντεο κλιπ, θα γίνει όλο αυτό το ωραίο με τον κόσμο, με τις διασυνδέσεις, να το στείλω ένα στον άλλο, όλο αυτό εγώ το περίμενα και είχα μια χαρά. Τώρα σκεφτείτε ο καθένας σε αυτό που μπορεί να κάνει πριν μπει, και να έχει να περιμένει κάτι κατά τη διάρκεια του στρατού ή ακόμα και μετά. Είναι πολύ σημαντικό την νόη εκεί. Και το άλλο είναι ότι άμα μιλάς, επειδή μετά κάποια στιγμή θα το έχεις το κινητό σου τηλέφωνο, πάλι μπορείς να κανονίζεις τις δουλειές σου και να περνάει έτσι η ώρα από το τηλέφωνο, γιατί όταν παίρνεις τον ένα φίλο σου, παίρνεις τον άλλο, μετά βαριέσαι ποιο θα πάρεις. Κάθε μέρα ποιο θα παίρνεις. Και ο άλλος πόσο να σε ακούσει. Νομίζω καταλαβαινόμαστε αυτοί που έχουν μπει τουλάχιστον και αυτοί που δεν έχουν μπει και θέλουν να μπουν, κάπως έτσι είναι. Δηλαδή τώρα μπορεί να μιλάτε στα τηλέφωνα, αλλά όταν μπείτε μέσα είναι λίγο διαφορετικά. Θα παίρνετε εννοείται τηλέφωνα από εδώ και από εκεί, αλλά και αυτό είναι ένας τρόπος για να ξεχνιέσαι και να προχωράς, αρκεί να μην σου λέει ο άλλος «Α, πήγα για καφέ», πήγα και εσύ να είσαι μέσα να πείζεις. Αλλά το κινητό, παιδιά, εντάξει, όπως και παντού, είναι ένας τρόπος για να ξεχνιέσαι. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που λέω. Λοιπόν, παιδιά, τώρα κάτι φτάνω προς το τέλος. Θα σας πω και άλλα πραγματάκια. Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Και εγώ θα το ήθελα αυτό τότε. Θα σας λέω όμως πράγματα που αν, και πρέπει, αυτό πρέπει να βάλετε καλώς στο μέλλον. Κάντε το τώρα. Μην πείτε, ας 20 μέρες θα πάρω μια άδεια και μετά οκ, okay, και μετά την παλέψω. Αν θέλετε όντως να περάσετε καλύτερα. Γιατί και εμείς έτσι λέγαμε. Λέγαμε σε 20 μέρες θα έχουμε άδεια. Οπότε τώρα τι να πάω να νοικιάσω σπίτι. Λέμε τώρα έτσι. Γιατί να κάνω αυτό. Αλλά μαζεύονται, μετά ξανάρχεσαι, Είναι. Γιατί αυτό το βίντεο είναι αυτό. Πώς να την περάσετε καλύτερα. Αυτά λέμε. Δεν λέμε τώρα τα καλά ή τα κακά ή άλλα πράγματα. Θα εστιάζω εκεί πέρα. Το άλλο, παιδιά, που θέλω να πω είναι ότι να πιάνετε φιλίες άμα το γουστάρετε και το θέλετε. Τώρα βλέπετε ότι σκέφτομαι, γιατί και εγώ δεν πήγαινα να το κάνω εσκεμμένα, δηλαδή Sonic and Day, να πάω να τσιγκλίσω κάποιον, να γίνω φίλος για να με φτιάξει ή οτιδήποτε. Αλλά και εγώ, επειδή είμαι έτσι σαν άνθρωπος, όταν έβλεπα ένα λογικό άνθρωπο μπορώ να μιλήσω, από τους ανωτέρους εννοώ, κάναμε παρέα, πάντα κάπου θα σε επωφελήσει αυτό το πράγμα. Στο μάγειρα θυμάμαι είχαμε πάει εκεί για μια δουλειά και αρχίσαμε και το μιλάγαμε και πιάσαμε κλασικά θέματα αγκομενικά και τα έχεις πει όλα μες στο στρατό, ότι γκόμενα έχεις κάνει οτιδήποτε. Και μιλάγαμε αυτά και γίναμε φίλοι, ας πούμε. Δεν το έκανα εσύ και εμένα, αλλά μετά πηγαίναμε εκεί, τρώγαμε και μας έδινε καμιά τυρόπιτα. Ωραία ήταν, αυτό θέλω να πω. Και το άλλο, έτσι θα κλείσω αυτό το βίντεο που είναι πάρα πολύ σημαντικά, να ξέρετε ότι, και δεν τα λένε, ούτε αυτό το λένε μέσα, αυτό ειδικά το κάνουν επίτηδες, ξέρω, για να μην τους φεύγουν άτομα, λόγω υπηρεσιών, λόγω δεν ξέρω εγώ τι. Να ξέρετε ότι και τότε γινόταν αυτό, ξέρω ότι τώρα είναι σαν υποχρεωτικό, ότι μετά από, αλλά εγώ δεν μας το έδινα να το καταλάβουμε, ότι μετά από κάποια στιγμή μπορείς να φύγεις από αυτό το στρατόπεδο και να πας δικαιωματικά στην πόλη που είσαι, ωραία, στην Αθήνα όπου είσαι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσεις καλύτερα, γιατί πολλοί φεύγουν από εκεί και δεν έρχονται με βίσματα στον τόπο τους, κάνουν τις δουλειές των βισμάτων, να τα λέμε και αυτά. Και περνάνε τρεις χειρότερα, αλλά εγώ έχω ξαναπεί, το λέω και σε εσάς, ότι προτιμώ
έστω να πίζω, να έπιζα για 10 μέρες και να βγει μια και να ξεχνιόμαι στο σπίτι μου με τους φίλους μου, με την κοπέλα μου, με, παρά να κάνω να δω το σπίτι μου 3 και 4 μήνες και να την περνάω λίγο καλύτερα. Αυτή είναι η άποψή μου, τώρα ο καθένας τα ζυγίζει αυτά. Όμως να ξέρετε ότι μπορείτε κάποια στιγμή να φύγετε. Αυτή είναι η συμβουλή που έχω να σας δώσω. Μην το πείτε εκεί πέρα. Μην το πείτε στα στρατόπεδά σας. Δηλαδή στο διοικητή σας. Γιατί αυτοί θα κάνουν οτιδήποτε για να σας κρατήσουν, γιατί θέλουν κόσμο. Οπότε θα σας αρχίσουν και ποιος το είπε αυτό και τι λες και έτσι είσαι, θα δεις πώς θα πέφτει και θα πάρετε τηλέφωνο τα κεντρικά στο στρατό. Στο ρουφ, δεν ξέρω τώρα και εγώ έχουν περάσει χρόνια, τώρα μην σας λέω ideas. Θα ψάξετε να βρείτε τα κεντρικά και θα πάρετε και θα πείτε είμαι αυτός, στρατιώτης εκεί, έχω ακούσει ότι δικαιούμαι να γίνει μετάθεση ή τέτοια. Πότε μπορεί να γίνει και πώς. Μπορεί να θέλει λίγο περισσότερη διαδικασία, δεν λέω ότι είναι απλό. Ωραία, επίσης ένα άλλο, αυτό το λέω για να υπάρχει εδώ πέρα, είναι ότι τα βίσματα όλοι νομίζουν ότι τα βάζουν πριν και τέλος. Αυτό είναι όμως πολύ λάθος. Εγώ είδα πολλά παιδιά εκεί πέρα που βάζαν βίσματα ενώ ήταν στο στρατό. Δηλαδή, μπορεί να μην βρεις, να έχεις πελαγώσει να και να πεις γιατί δεν βρήκα βίσμα για να φύγω από το στρατόπεδο που είμαι, δεν την παλεύω καθόλου κλπ. Όμως, μπορείς και όταν είσαι στο στρατόπεδο μέσα, πάλι δεν στο λένε αυτό κανείς, προφανώς εντάξει αυτό ποιος, γιατί να σου το πούν, αλλά λέμε μπορείς να φύγεις, δηλαδή άμα βρεις κάποιο μέσο, καθένας παιδιά κάνει αυτό που νομίζει, άμα δεν την παλεύει κιόλας καθόλου, και να πάρεις ένα τηλέφωνο, να βρεις, να ψάξεις, να βρεις κάποιο βίσμα και να σε μεταθέσει όποια ώρα και στιγμή είσαι μέσα. Δεν είναι ότι θα γίνει εκείνη τη μέρα, θα γίνει σε 10 μέρες άμα βρεις κάποιον, αλλά θα γίνει. Σου στείλουν χαρτί και θα σου πούν. Το είδα και εγώ με κάποιους άλλους αυτό. Τους τέσσεραν χαρτί και λένε: ο γιος ούτε έχει να κάνει με τα διοικητές, τίποτα. Θέλουμε τον τάδε να πάει εκεί τελείως. Και μετά μπορεί να σου πει και ο διοικητής, να ξενερώσει και να πει: γιατί το έκανες αυτό. Ακούστε τα αυτά που σας λέω. Γιατί το έκανες αυτό και δεν μας ρώτησες και αυτά. Τι να ρωτήσω. Θα πεις: μου στείλε χαρτί τελείως. Δεν έχει κανείς να σου πει μετά τίποτα. Έτσι, το αφήνω και αυτό. Αυτό ήταν παιδιά το βίντεο. Να πω και τώρα που είναι στο τέλος, μαγικά, το ξαναλέω, μαγικό φίλτρο και ραβδάκια δυστυχώς δεν υπάρχει. Επίσης το κάθε στρατόπεδο είναι πολύ διαφορετικό, οπότε αυτά που λέω, νομίζω τα περισσότερα μπορείτε να τα, όσο και να νομίζετε ότι δεν μπορείτε, να ξέρετε ότι μπορείτε να αλλάξετε κάποια πράγματα ή να γίνουν πιο εύκολα μέσα στο στρατό. Και άμα σας άρεσε παιδιά αυτό το βιντεάκι, κάντε ένα subscribe, βοηθάει πολύ το κανάλι και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Ευχαριστώ πολύ.